Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αναστέλλονται εκτός απρόοπτου για ένα μήνα οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών, καθώς η συνάντηση του Υπουργού Εργασίας Αριστίδη Καλαντζάκου με τη διοίκηση της ΓΕΣΕ για το θέμα είχε θετική εξέλιξη. Οι δύο πλευρές στη σημερινή πεντάωρη συνάντηση συμφώνησαν στη διαδικασία που πρότεινε ο Δήμαρχος Αθηναίων Αντώνης Τρίτσης. Αυτή προβλέπει να αρχίσει αμέσως διάλογος με τη σύσταση Επιτροπής Επιρρογνωμόνων που θα μελετήσει όλες τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί για τη μορφή των αστικών συγκοινωνιών. Η Επιτροπή σε διάστημα ενός μηνός θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας και τον κοινωνικό ρόλο των αστικών συγκοινωνιών. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λάβουν όλα τα μέτρα που διασφαλίζουν τη διεξαγωγή διαλόγου. Η συμφωνία αυτή θα υποβληθεί για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων στην ΕΑΣ τη Δευτέρα και όπως όλα δείχνουν θα αποφασιστεί να ανασταλούν από τη Μεγάλη Τρίτη για ένα μήνα, όσο δηλαδή θα διαρκέσει το έργο της Επιτροπής των Πυρογνωμόνων. Η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων στην ΕΑΣ θα γίνει κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης για τη Μεγάλη Δευτέρα στάσης εργασίας από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Νίκος Γκελεστάθης δήλωσε ότι η κυβέρνηση, διατηρώντας τη γνωστή θέση της, εκφράζει την ικανοποίησή της γιατί τελικά η ΓΕΣΕ αποδέχθηκε τη διαδικαστική πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Τρίτση. Το μεσημέρι θα γνωρίζουμε αν τελικά ανασταλούν οι περίπου 1.800 διαθεσιμότητες στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Σε απόψινή συνάντηση της διοίκησης της εταιρείας με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας, οι εργαζόμενοι πρότειναν αντί να βγει το προσωπικό σε διαθεσιμότητα να ισχύσουν. Εργασιακή ειρήνη για ένα χρόνο. Όλοι οι εργαζόμενοι ως το τέλος του χρόνου να εργαστούν ένα ρεπό τους χωρίς αμοιβή. Να ανασταλεί η διάθεση δωρεάν εισιτηρίων στους συγγενείς των υπαλλήλων από την 1η Ιουνίου ως τις 31 Αυγούστου. Να μην τεθεί θέμα συλλογικής σύμβασης για το 1991 παρά μόνο στο τέλος του χρόνου και εφόσον τα οικονομικά της εταιρείας θα το επιτρέπουν. Το πνεύμα στη συζήτηση σύμφωνα με πληροφορίες ήταν θετικό και η διοίκηση της Ολυμπιακής δεσμεύτηκε να απαντήσει ως το μεσημέρι. Το νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση πέρασε με πολύ μεγάλη άνεση χωρίς να γίνει ούτε μία ονομαστική ψηφοφορία και χωρίς ουσιαστική αντίδραση από πλευράς ΑΔΔ. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προεδρίας Μιλτιάδης Εύερτ. Ο κύριος Εύερτ κάλεσε τους δημοσιογράφους σε συνέντευξη τύπου για να τους ενημερώσει σχετικά με το θέμα των αντιδράσεων στο άρθρο που προβλέπει ότι δύο μετακλητοί υπάλληλοι, τους οποίους έχει ένας βουλευτής, έπειτα από θητεία 2 ετών κοντά του, μπορούν να προσληφθούν στο δημόσιο τομέα ανάλογα με τα προσόντα τους. Ο Υπουργός τόνισε ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι ανάγκες υποχρεώνουν τους βουλευτές να πλαισιώνονται από ειδικούς τεχνοκράτες. Για να διευκολύνονται οι ειδικοί να εργάζονται στο πλευρό των βουλευτών, το νομοσχέδιο τους παρέχει τη διευκόλυνση να ενταχθούν έπειτα από 2 χρόνια στο δημόσιο. Και έχει αξιοκρατικά κριτήρια η ένταξή τους αυτή, καθώς εκτός από τα τυπικά και τα πραγματικά τους προσόντα θα είναι περισσότερα, υπολογίζοντας και την πείρα που αποκτούν εργαζόμενοι δίπλα σε αυτούς που ασκούν την νομοθετική εξουσία. Ο κ. Εύερτ ανέφερε ότι η ένταξή τους στο δημόσιο θα γίνεται εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και εφόσον επιτρέπονται οι προσλήψεις. Όσον αφορά τη δυνατότητα που θα έχουν οι βουλευτές να προσλαμβάνονται και συγγενείς τους, ο κ. Εύερτ είπε ότι θα ήταν στην πραγματικότητα υποτίμηση του βουλευτή να απαγορευτεί δια νόμου κάτι τέτοιο. Και πρόσθεσε ότι ακούγοντας τις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν στο Κοινοβούλιο, με δική του ευθύνη απέσυρε την τροπολογία με την οποία πρότεινε να μην προσλαμβάνονται συγγενείς. Ο κ. Εύερτ τόνισε ότι στόχος της όλης διάταξης είναι να ανυψωθεί ο ρόλος του βουλευτή. Στην Αλβανία θα αρχίσουν σε λίγες ώρες οι πρώτες ελεύθερες εκλογές που θα τις παρακολουθήσουν δεκάδες διεθνείς παρατηρητές. Στο Ιράκ η εξέγερση εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν συνεχίζεται, αλλά οι πληροφορίες για την έκβασή της είναι αντιφατικές. Στη Σοβιετική Ένωση ο Μιχαήλ Κορπατσόφ, εκτός από τον Μπόρις Γέλτσιν και την απεργία των ανθρακορίχων, έχει να αντιμετωπίσει άλλο ένα επιπλέον πρόβλημα μετά τη νέα έκρηξη εθνικιστικής βίας στην Νότια Οσετία. Περισσότερα ακούμε από το Σίμο Κεδικόγλου. Σε λίγες ώρες θα αρχίσουν οι πρώτες ελεύθερες εκλογές στην Αλβανία και οι κάτοικοι της φτωχότερης ευρωπαϊκής χώρας θα έχουν επιτέλους την ευκαιρία να επιλέξουν τους κυβερνήτες τους. Η αντιπολίτευση απέρριψε την πρόταση του Προέδρου Ραμίζ Αλία να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών. Τα προγνωστικά πάντως κλείνουν προς την πλευρά των κομμουνιστών, αφού αναμένεται να συγκεντρώσουν υψηλά ποσοστά στην επαρχία όπου κατοικούν τα 2/3 των ψηφοφόρων. Ο κυριότερος αντίπαλος των κομμουνιστών, το Δημοκρατικό Κόμμα, αναμένεται να υποστηριχθεί ιδιαίτερα από τους κατοίκους των αστικών περιοχών και τους νέους.
Παραμονή των εκλογών, η κυβέρνηση απελευθέρωσε 285 πολιτικούς κρατουμένους, αλλά η αντιπολίτευση ισχυρίζεται πως αρκετές δεκάδες πολιτικοί κρατούμενοι βρίσκονται ακόμα στις φυλακές. Στη Σοβιετική Ένωση τα προβλήματα συσσωρεύονται για τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Στην τρίτη ημέρα εργασιών του συνέδριου των λαϊκών αντιπροσώπων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συντηρητικοί βουλευτές επιτέθηκαν εναντίον του Μπορίς Γέλτσιν, κατηγορώντας τον ότι προσπαθεί να επιβάλλει μια νέα δικτατορία. Οι δυνάμεις όμως στο συνέδριο είναι μοιρασμένες και έτσι δεν μπόρεσαν να επιτύχουν την παρέτηση του Ρώσου Προέδρου. Ο Μπορίς Γέλτσιν έχει όμως την υποστήριξη των απεργών ανθρακορίχων, που απειλούν ότι θα εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους σε περίπτωση που παρουσιαστούν εμπόδια στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις του Ρώσου Προέδρου. Η ζημιά από τη συνεχιζόμενη απεργία των ανθρακορίχων ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ρούβλια, σύμφωνα με τις Σοβιετικές Αρχές, και δεν διαφαίνεται προοπτική να τερματιστεί σύντομα η απεργία. Στην Νότια Οσετία, η συγκρούση ανάμεσα σε Οσετιανούς και Γεωργιανούς εθνικιστές έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις και ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ κάλεσε την ηγεσία της Γεωργίας να βάλει τέλος στο λουτρό αίματος. Σε τηλεγράφημα που έστειλε στον πρόεδρο του Γεωργιανού Κοινοβουλίου, Σβιάντ Καμασκουρντία, ο Σοβιετικός ηγέτης υπογραμμίζει ότι στρατιώτες επιδίδονται σε βανδαλισμούς, το αίμα Γεωργιανών και Οσετιανών χύνεται ασταμάτητα, δεκάδες χωριά έχουν πυρποληθεί και χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ζήτησε από τον Γεωργιανό ηγέτη να λάβει αμέσως μέτρα για να σταματήσει η αιματοχυσία, να πάψουν οι δραστηριότητες των στρατιωτών και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους της Οσετιανής μειονότητας. Την πρόταση της αριστεράς για συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής επανέφερε η πρόεδρος του συνασπισμού Μαρία Δαμανάκη, η οποία επέστρεψε το απόγευμα από την Κύπρο, όπου είχε επαφές με την πολιτική ηγεσία της χώρας, επαφές με ουσιαστικά αποτελέσματα, όπως δήλωσε η ίδια. Η κυρία Δαμανάκη χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της επίσκεψής της θετικά και αποτελεσματικά και επεσήμανε ότι η λύση στο Κυπριακό πρέπει να περιλαμβάνει την ασφάλεια της Κύπρου, την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και την επιστροφή όλων των προσφύγων. Προϋπόθεση για βιώσιμη λύση του Κυπριακού είναι η εφαρμογή όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όχι μόνο του 649, το οποίο και ερμηνεύει αφαίρετα η Τουρκία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόοδο στο Κυπριακό, τόνισε ο πρόεδρος της Κύπρου Γιώργος Βασιλείου, επισημένοντας ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής θετική ανταπόκριση της τουρκικής πλευράς στα θέματα που συνθέτουν την ουσία του Κυπριακού. Απάλλαξε από τα καθήκοντα το διευθυντή της εφημερίδας Ριζοσπάστη, κ. Καρτερό, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Η απόφαση ελήφθη με 52 ψήφους υπέρ και 46 κατά. Η κυρία Παπαρίγα, Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, δεν αιτιολόγησε, σύμφωνα με πληροφορίες, την πρότασή της για την απαλλαγή του κυρίου Καρτερού από τα καθήκοντά του. Ο κύριος Κατσιμάρδος, που προτάθηκε από την κυρία Παπαρίγα ως αντικαταστάσεις του κυρίου Καρτερού, αρνήθηκε να δεχθεί τη θέση. Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει το προσωπικό της εφημερίδας, αλλά είναι άγνωστο το πώς θα αντιδράσει. Το πλαίσιο αρχών λειτουργίας του συνασπισμού εξέτασε η εκτελεστική του επιτροπή. Το κείμενο εγκρίθηκε, αλλά θα συζητηθεί σε όλες τις πολιτικές κινήσεις που απαρτίζουν το συνασπισμό και η τελική επεξεργασία θα εγκριθεί από το Πανελλαδικό Σώμα τον Ιούνιο του 1991. Το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα την επόμενη Τρίτη. Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Υπουργό Παιδείας Γιώργο Σουφλιά το ερωτηματολόγιο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα ερωτηματολόγια θα σταλούν ως στις 30 Απριλίου στα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, στους πριτάνεις, στα συλλογικά όργανα των ιδρυμάτων και στους φοιτητικούς συλλόγους. Αναφέρονται κωδικοποιημένα τα κυριότερα εκπαιδευτικά, διαρθρωτικά και λειτουργικά θέματα της παιδείας. Το ερωτηματολόγιο είναι ανοιχτό και στις δύο τελευταίες σελίδες μπορεί να προσθέσει ο καθένας θέματα που θεωρεί ότι δεν καλύπτονται από τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα ο μετεωρολόγος Ανδρέας Λαζάνης. Συννεφιά θα έχουμε σήμερα από την αρχή της ημέρας στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο με βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει αρή συννεφιά που προοδευτικά στο βόρειο Ιόνιο, τη Στερεά, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία θα πυκνώσει και θα έχουμε και εκεί τοπικές βροχές. Σημαντικό στοιχείο του καιρού επίσης η νότια άνεμη, θα το ζούμε σε λίγο αναλυτικά. Έτσι λοιπόν η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια παιδινά από 6 μέχρι 12 βαθμούς, στα υπόλοιπα παιδινά υπηρετικά από 10 μέχρι 17 και στις νησιωτικές περιοχές από 11 μέχρι 18 βαθμούς. Οι άνεμοι τώρα, που επαναλαμβάνω ότι είναι σημαντικό στοιχείο του καιρού, ειδικά στα δυτικά πελάγη, θα πνέουν εκεί. Νότιο-ανατολική πολύ ισχυρή και στο νότιο Ιόνιο θυελλώδης με ένταση μέχρι και 8 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά πελάγη θα πνέουν ανατολική-βορειοανατολική μέτρη και κατά τόπου στα νότια ισχυρή. Στις 3 τη νύχτα τα ρολόγια θα πρέπει να δείχνουν 4. Αρχίζει η εφαρμογή της θερινής ώρας, γι' αυτό φροντίστε να ρυθμίσετε τα ρολόγια σας πριν κοιμηθείτε. Κυρίες και κύριοι, να έχετε μια καλή νύχτα.